Καλό σας απόγευμα. Καλησπέρα σας. Είναι μεγάλη χαρά μου που, όπως είπατε και εσείς, μετά από τόσο χρονικό διάστημα βρισκόμαστε πάλι στο ραδιοφωνικό σταθμό να μπορούμε να ανταλλάξουμε κάποιες απόψεις και να συζητήσουμε για ένα θέμα που τελικά έχει πάρει πολύ μεγάλη διάσταση και είναι πολύ ευχάριστο για μας. Την ίδρυση, τη λειτουργία μάλλον, της Ιωνίου Βιβλιοθήκης, όπου είχαμε και τη χαρά την Παρασκευή στις 21 Οκτωβρίου, στη ΣΟΑ του Βιβλίου, να έχουμε και την πρώτη επίσημη παρουσίασή της. Μάλιστα. Ειλικρινά δεν το ξέραμε ότι μπορούσαμε να έχουμε και αυτή τη δυνατότητα να έχουμε απευθείας σύνδεση και με εσάς και φυσικά, όπως σας είπα και σε προηγούμενη συνομιλία μας, ναι, τηλεφωνική, από εδώ και πέρα δεν θα το παραλείψουμε. Να είστε σίγουροι γι' αυτό, γιατί είναι κάτι που το θέλουμε, το επιδιώκουμε και το ζητάμε. Χαίρομαι πάρα πολύ. Θα ήθελα λίγο, κύριε Κονοφάου, να μας εξηγήσετε ποια είναι η λειτουργία της βιβλιοθήκης και πώς μπορεί αυτό να είναι χρήσιμο για τον ακροατή που μας ακούει. Δώστε μας λίγο, όπως το λέμε εμείς εδώ δημοσιογραφικά, το ρεπορτάζ εσείς. Βεβαίως. Η ιδέα της Ιωνίου Βιβλιοθήκης ξεκίνησε από μία συγκέντρωση, από μία κίνηση που είχαμε κάνει και είχαμε συγκεντρώσει γύρω στα 400 βιβλία από διάφορους εκδοτικούς οίκους που μας τα είχαν παραχωρήσει και τα είχαμε προσφέρει σε μια δημοτική, σε δημοτική βιβλιοθήκη του στην Κέρκυρα, σε ένα χωριό στη Συναράδα συγκεκριμένα. Μάλιστα. Από εκεί λοιπόν καταλάβαμε την ανάγκη που υπάρχει από κενά σε βιβλιοθήκες, όχι μόνο στα Επτάνησα, εμείς δηλαδή επικεντρωνόμαστε στα Επτάνησα, αλλά θα επεκταθούμε και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας σιγά σιγά. Από εκεί λοιπόν ξεκίνησε η ανάγκη να δημιουργηθεί η Ιόνιος Βιβλιοθήκη, όπου έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Συγκεντρώνει βιβλία από συγγραφείς, από δημιουργούς που κατάγονται από τα Επτάνησα, αλλά και από φίλους των Επτανήσων, συγγραφείς οι οποίοι δεν έχουν, το βιβλίο τους δεν είναι καθαρά επτανησιακό, αλλά έχουν μια αναφορά στα Επτάνησα ή ακόμα και αν όλο το δημιούργημά τους είναι για τα Επτάνησα. Είναι δηλαδή αυτές οι δύο κατηγορίες. Ή ο δημιουργός να είναι Επτανήσιος, ή το έργο, ή και κάποια αναφορά να είναι στα Επτάνησα. Πολύ σημαντική αυτή η προσπάθεια, κύριε Κονοφάου, διότι κατά κάποιο τρόπο τα Επτάνησα γίνονται σημείο αναφοράς σε μια ευρεία γκάμα λογοτεχνικών δημιουργημάτων και όχι μόνο, υποθέτω, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Αυτό είναι η μία πλευρά. Η δεύτερη πλευρά είναι ότι, όπως θα δείτε και στην ιστοσελίδα της Ιωνίου Βιβλιοθήκης, και ευελπιστούμε και σύντομα να έχουμε και δικό μας κτίριο, αυτή τη στιγμή έχουμε βέβαια ένα χώρο που το αποθηκεύουμε, ένα διαμέρισμα που μπορούμε και τα αρχιοθετούμε, αλλά θέλουμε αργότερα να έχουμε μια κτηριακή κατάσταση όπου να υπάρχουν ενότητες, να γίνει εκπαιδευτική, αναγνωστική, όλη η Ιωνίου Βιβλιοθήκη, έτσι ώστε το έργο αυτό και η ιδέα μας αυτή να εξεπλουθεί ακόμα περισσότερο. Το άλλο σκέλος λοιπόν της ιδέας μας είναι ότι κάθε συγγραφέας που θέλει να προβληθεί, ίσα εισαγωγικά να προβληθεί μέσα από την Ιόνια Βιβλιοθήκη, μπορεί να μας στείλει το έργο του, το βιβλίο του, συγγραφέας όπως προαναφέραμε, έτσι με τις δύο κατηγορίες. Μπορεί να μας στείλει το έργο του και εμείς να το σκανάρουμε, να το ψηφιοποιήσουμε και να το αναρτήσουμε, να το δημοσιεύσουμε στην Ιόνια Βιβλιοθήκη, ώστε να μπορεί κάποιος αναγνώστης να το διαβάσει μέσα στην Ιόνια Βιβλιοθήκη. Αυτό βέβαια πρέπει να μας υπογράψει μια υπεύθυνη δήλωση ότι μας παραχωρεί τα πνευματικά δικαιώματα, αν όχι για όλο το βιβλίο, για κάποιες σελίδες. Μάλιστα. Και ένα τρίτο σκέλος βέβαια, τώρα μπορεί να γίνουμε και κουραστικοί, να μην τόσο όχι, καθόλου. Μα τι λέτε τώρα, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος και θα ήθελα, ολοκληρώστε παρακαλώ το τρίτο σκέλος για να σας κάνω μια τεχνική ερώτηση. Όπως έλεγα, ναι, είμαι πολύ ενθουσιασμένη με αυτήν την ιδέα, γιατί πραγματικά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση που δεν το περιμέναμε σε τέτοιο μεγάλο βαθμό. Το τρίτο σκέλος λοιπόν είναι ότι ζητάμε από τους συγγραφείς που θέλουν να μας βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε, να μας στέλνουν τουλάχιστον δύο βιβλία από τα έργα τους, εάν και αυτές να το επιθυμούν βεβαίως, έτσι ώστε το ένα βιβλίο να το κρατήσουμε για αρχαιοθέτηση για την Ιόνια Βιβλιοθήκη ή για το κτίριο που προορίζεται το βιβλίο, και το δεύτερο για να συγκεντρώσουμε πάλι βιβλία, έτσι ώστε συγκεντρώνοντας έναν ικανοποιητικό αριθμό βιβλίων, τότε να τα προσφέρουμε σε κάποια βιβλιοθήκη ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Είτε στα Επτάνησα, που βέβαια πάντοτε δίνουμε μια προτεραιότητα, μια κοινή Ιόνια Βιβλιοθήκη, είμαστε ένα Επτανήσεων, και βέβαια σε άλλες βιβλιοθήκες. Κυρία Κονοφάου, να ρωτήσω κάτι. Είπατε ότι δεν υπάρχει ακόμα κτίριο το οποίο θα μπορεί κάποιος άμεσα να έχει πρόσβαση. Είστε σε αυτή τη διαδικασία. Ηλεκτρονική πρόσβαση αυτή τη στιγμή υπάρχει στην Ιόνια Βιβλιοθήκη? Η ηλεκτρονική πρόσβαση υπάρχει στο www.ionianlibrary.gr, όπου εκεί θα βρούνε μια γκάμα από 300-400 βιβλία, διότι είχε ξεκινήσει σαν ένα blog η Ιόνια Βιβλιοθήκη και τώρα πλέον έχει φιλοξενηθεί σε ιστοσελίδα.
της Ένωσης Επενδυσίων Ελλάδας και σιγά σιγά μεταφέρουμε τα βιβλία. Έχουμε μεταφερθεί γύρω στα 400-500 τα ηλεκτρονικά. Υπάρχουν γύρω στα 3-4 ψηφιοποιημένα και συνεχίζουμε για να την εμπλουτίσουμε συνεχώς. Άρα λοιπόν, μελλοντικά, όσο εσείς συνεχίζετε την ψηφιοποίηση, θα μπορεί και κάποιος από τον υπολογιστή του να έχει πρόσβαση και σε υλικό το οποίο ίσως είναι σπάνιο ή θα έχει και τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση και για τις εργασίες του και για οτιδήποτε χρειάζεται για την έρευνά του, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Βεβαίως, με αυτό είναι ο σκοπός μας. Απλώς έχουμε αρκετή δουλειά ακόμα μέχρι να φτάσουμε στο επικοινωνικό σημείο που θέλουμε. Ναι. Βέβαια, δεν σταματάμε μόνο σε αυτά που σας είπα. Θα γίνονται παρουσιάσεις και ήδη, ας πούμε, υπάρχει καταρχήν αυτή τη στιγμή στελεχώνεται η Ιόνιος Βιβλιοθήκη από μια τριμελής επιτροπή βιβλιοθηκονόμων, πτυχιούχων με καταγωγή από Ερτάνησα και μια επιτροπή εποπτείας από 7 άτομα που είναι ένα από κάθε νησί των Ιωνίων. Και μία έφορο, την αξιόλογη, την αγαπητή Κατέρινα Λέκα, που είναι η έφορος Ιωνίου Βιβλιοθήκης. Και η Επιτροπή από οποία συνεδριάζει και αξιολογεί τα βιβλία και μας καταθέτει στο Διοικητικό Συμβούλιο ένα πρόγραμμα τριμηνιαίο, το πίσω τριμηνιαίο. Αυτό το πρόγραμμα υπάρχουν σεμινάρια, ημερίδες, παρουσιάσεις βιβλίων, εκθέσεις, φωτογραφικές, τέχνες κτλ. Μάλιστα. Εδώ πέρα δηλαδή, να βλέπω τώρα για παράδειγμα. Είμαι στην Ιόνια Βιβλιοθήκη. Ήδη υπάρχει ο τίτλος του συμπολίτη μας, του Μίμη Κούρτη, για αυτούς που χάσανε νωρίς. Και βλέπω ότι έχετε ξεκινήσει ήδη. Έχετε βεβαίως και την πρόσκληση και όλα τα νέα που αφορούν σε αυτή την εκδήλωση. Άρα λοιπόν, κύριε Κονοφάου, κάποιος μπαίνει και μπορεί να έχει πρόσβαση και στο υλικό αυτό το οποίο ψηφιοποιείται, καθώς και σε λογοτεχνικά αφηγήματα τα οποία έχουν σημείο αναφοράς. Τα Επτάνησα, άσχετα αν ο συγγραφέας κατάγεται από τα Επτάνησα, από ό,τι μας λέτε. Πολύ σημαντικό αυτό. Ακριβώς. Και βέβαια τώρα, και επειδή μας ακούει και η Ελευθάδα, να πω και μια είδηση, την οποία βέβαια σε λίγες μέρες φαντάζομαι ότι θα είμαστε έτοιμοι για να μπορούμε να την ανακοινώσουμε και να την κοινοποιήσουμε και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ετοιμάζουμε μια πολύ μεγάλη έκθεση με την Ιόνια Βιβλιοθήκη, με αναφορά στο Καρθάνικο Κέντημα, στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης του Δήμου Αθηναίων. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, ακούγεται και αυτό. Πρέπει να πω, κυρία Κονοφάου, ότι κάνετε πολύ καλή δουλειά. Κάνατε πολύ καλή δουλειά και νομίζω ότι αυτό φαίνεται και στο αποτέλεσμα και χαιρόμαστε πάρα πολύ ως Επτανήσι πάνω σε αυτό. Πείτε μας λίγο, σημαίνουσες προσωπικότητες πολιτισμού έδωσαν το παρόν σε αυτή την εκδήλωση. Μεταδόθηκε, όπως είπαμε, και από ραδιοφωνικούς σταθμούς. Δώστε μας έτσι λίγο το κλίμα της εορτής. Βεβαίως, θα σας πω βεβαίως ότι οι κεντρικοί ομιλητές, γιατί το θέμα μας ήταν τα πνευματικά Επτάνησα την εποχή της Ένωσης, βέβαια είναι ένα τεράστιο θέμα που μακάρι να μπορούσαμε να είχαμε μέρες να μιλάμε για αυτό το θέμα, όμως πήραμε μια μικρή εικόνα, μια μικρή γεύση όλοι οι παρευρισκόμενοι στην εκδήλωση αυτή, από τους δύο κεντρικούς ομιλητές μας, τον Αντώνη Αργυρό, τον αγαπηλωτή νομικό σύμβουλο του Καπαναπιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και επίσης του κυρίου Ναπολέωνα Μαραβέγια, του καθηγητή, αναπληρωτή πρίτανη του Καποδοστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Και οι δύο με καταγωγή βέβαια από τα Επτάνησα. Ο κύριος Μαραβέγια είναι από την Κεφαλονιά και ο κύριος Αργύρος είναι από την Κεφαλονιά και από τους Παξούς. Παρευρέθηκε βεβαίως ο υφυπουργός παιδείας, ο κύριος Πελεγρίνης, ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Πικραμένος, άνθρωποι του πνεύματος, τόσο πολύ που νομίζω ότι αν ξεχάσω κάτι είναι σωστό. Έτσι μια μικρή αναφορά κάνω εγώ τώρα και από εκεί και πέρα υπάρχει και στο δελτίο τύπου που μπορεί κάποιος να μπει και στην Ιόνιο Βιβλιοθήκη και να τα δει. Αλλά εκπρόσωποι ήταν από τον τύπο, από την εκτελεστικά σωματεία και άλλα σωματεία. Ήταν πάρα πολύ, μια πολύ ευχάριστη βραδιά και πραγματικά ποιοτική και το ευχαριστηθήκαμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ σημαντικό. Πάντως βλέπω, το λέω και στους ακροατές μας, θα το επισυνάψουμε και εμείς και στο δελτίο τύπου έτσι κι αλλιώς. Ionianlibrary.gr, όπου μπορείτε, έχω την εντύπωση, κύριε Κονοφάου, καλύπτεται όλη η δραστηριότητα των συγγραφέων που έχουν σημείο αναφορά στα Επτάνησα και καταγωγή. Είναι και η online βιβλιοθήκη, η οποία, όπως είπατε, εμπλουτίζεται. Θέλω λίγο άλλη μια φορά για αυτούς που μας ακούνε τώρα να μας εξηγήσετε τη διαδικασία. Δηλαδή, κάποιος που μπορεί να θέλει να παραδώσει τα πνευματικά δικαιώματα και να ψηφιοποιήσετε κι εσείς το πόνημά του, το συγγραφικό, ποια είναι η διαδικασία? Θα πρέπει να επικοινωνήσουμε τη γραμματεία της Ένωσης Επτανησίων στο email info@ienosieptanision.gr ή info@ionianlibrary.gr και καλύτερα για τους συγγραφείς να χρησιμοποιήσουν το δεύτερο email, το info@ionianlibrary.gr, ώστε εκεί να καταθέσουν, να προτείνουν αυτό που θέλουν να κάνουν στην Ιόνια Βιβλιοθήκη, αυτό που θέλουν να προσφέρουν. Και από εκεί και πέρα θα το εξεργαστεί άμεσα, θα έχουν μια απάντηση από τη γραμματεία, θα το εξεργαστεί άμεσα η Επιτροπή Εποπτείας και θα έχουν μια απάντηση τι ακριβώς μπορούν να κάνουν για να στείλουν το βιβλίο του, να ψηφιοποιηθεί κτλ. Βλέπω και εδώ πέρα τώρα για τη Λευκάδα, που είναι ψηφιοποιημένο ήδη το να κρίνω, να τα κρίνω ή να μην τα κρίνω, είναι το πιο λαλιά.
η σατυρική ηλιογραφική ηθογραφία με τη Λευκαδίτη και το Πιεραλιά. Μάλιστα, είναι και εκδότης πνευματικού και του Δήμου Λευκάδας. Οπότε λοιπόν έχει τη διαδικασία, κάποιος μπαίνει και βλέπει πραγματικά ψηφιοποιημένο όλο το σύγγραμμα. Πραγματικά είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό, κύριε Κονοφάου. Ακριβώς. Και να πω βέβαια ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Δήμο Καριάς που έχει σταθεί δίπλα μας σε αυτή τη δουλειά που έχει γίνει. Και να πούμε ότι από τις πρώτες δημοτικές βιβλιοθήκες που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και μπορεί κάποιος να συνδεθεί με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, είναι η Δημοτική Βιβλιοθήκη της Λευκάδας. Δηλαδή στην αρχική, στην κεντρική σελίδα, μπορείτε να τη δεξιά, εκεί που έχει το λογότυπο της Ένωσης των Νησίων, πατώντας επάνω στη φωτογραφία, θα τους βγάλει στην ιστοσελίδα της Ένωσης. Δίπλα πατώντας το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, θα βγει στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και ακριβώς από κάτω είναι η Δημοτική Βιβλιοθήκη της Λευκάδας. Πατώντας το λογότυπο, βγαίνει κανείς στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης της Δημοτικής της Λευκάδας. Μάλιστα. Να πούμε επίσης ότι η όλη εκδήλωση τελούσε από την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής, βεβαίως. Και ναι, όπως είπαμε. Ότι είχαμε και χορηγούς μας, την Ιόνιο Σχολή, είναι μια σχολή η οποία εδρεύει εδώ στην Αθήνα και συγκεκριμένα έχει και δημοτικό και γυμνάσιο και έχει και μια βιβλιοθήκη με 12.000 έργα που φιλοξενεί και είμαστε στη διαδικασία συνεργασίας και να γίνουν και κάποιες παρουσιάσεις στην Ιόνιο Σχολή. Και βέβαια ο συνεταιρισμός Ρομπόλ, από τον εκείνο στάθηκε δίπλα μας για τη δεξίωση που έγινε μετά την εκδήλωση. Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Κονοφάου, το είπα και παρελθοντικά, θέλω να μας βοηθήσετε και να μας δίνετε, επειδή έχετε και πλούσια ατζέντα, αλλά με τη δική σας ρογή να ανοίγουμε και εμείς κύκλους συζητήσεων με αφορμή βεβαίως συμπολίτες μας και ανθρώπους με μια πνευματική καταξίωση βεβαίως και σαν διδρομία, για να έχουμε έτσι και εμείς. Έχει ενδιαφέρον νομίζω στον κόσμο που μας ακούει, ανεξάρτητα κατά από τη Λευκάδα ή τα νησιά που μπορεί να μας ακούν, να ανοίγουμε ενότητες που αφορούν ίσως την ιστορία, τον πολιτισμό και αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχουν και τα Επτάνησα, έτσι κι αλλιώς, και πριν βεβαίως την ένωσή μας με την μαμά Ελλάδα. Θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Και εγώ να σας ευχαριστώ, είστε εξαιρετικός και αξιόλογος, πραγματικά το πιστεύω. Όχι, πραγματικά πρέπει να πω ότι είδα το δελτίο τύπου, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ που δεν είχαμε τη δυνατότητα να το μεταδώσουμε ζωντανά. Όμως είδα το δελτίο τύπου του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Εμείς είμαστε ένας ιδιωτικός ραδιοφωνικός σταθμός, όμως πιστεύω ότι παρόλο που είμαστε ιδιωτικός σταθμός, τα κριτήρια πρέπει να είναι, μάλλον στα κριτήρια έχουμε ψηλά θέματα πολιτισμού, γιατί νομίζω ότι πρέπει να αγκαλιάζουμε αυτές τις εκδηλώσεις, γιατί μας κάνουν και περήφανος και νομίζω ότι πρέπει να στέλνετε και το μήνυμα, αφού η τεχνολογία το επιτρέπει, και σε όλους εμάς. Και σας ευχαριστώ πάντα για την ανταπόκρισή σας και για την αγαστή συνεργασία που έχουμε. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και οφείλω να το ομολογήσω ότι πραγματικά κατάπτει πολύ ψηλά τον πύχη και μπράβο σας και συγχαρητήριά σας και σας το υπόσχομαι και το εγγυώμαι ότι δεν θα παραλευτείτε καμία άλλη φορά από εδώ και πέρα. Δεν το είπαμε. Ήταν μια μεγάλη παράληψη, αλλά πραγματικά δεν ήταν κάτι το οποίο έγινε σκεμμένο πραγματικά. Όχι, μην παρεξηγηθώ. Απλούστατα δεν γνώριζα τη διαδικασία και εμείς λίγο δεν σας πήρα ένα τηλέφωνο όταν είδα το δελτίο τύπου. Απλά επειδή μετά είδα στο δελτίο τύπου ότι πολλά ραδιόφωνα το μετέδωσαν και ιδιωτική σταθμή, λέω, χάσαμε και εμείς την ευκαιρία να μεγαλώσουμε περισσότερη φωνή. Βεβαίως καλύφθηκε ο κόσμος. Βέβαια. Το καταλαβαίνω ακριβώς πώς το λέτε. Ναι, δεν έχω καμία αντίρρηση. Ακριβώς όπως το λέτε είναι και ήταν πολύ μεγάλη παράληψη. Αλλά καμιά φορά ξέρετε μέσα στον πανικό της οργάνωσης, ναι, και του άγχους το να μπορέσεις να καταφέρεις να φέρεις πέρας μια μεγάλη ιδέα και πώς θα την υλοποιήσεις. Κάποιες φορές έχεις και κάποιες παραλήψεις. Όμως τώρα επιτυχήκαμε σε μια σειρά σωστή. Από πολύ εδώ και πέρα δεν θα ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Πολύ εντάξει. Ωραία. Να είστε καλά, κύριε Κονοφάου. Καλό σας απόγευμα. Χάρηκα πάρα πολύ. Να είστε πάντα έτσι. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.